αφορμή για να παρουσιάσω αυτό το βίντεο είναι η επίσκεψή μου στο νησί του Αγίου Ευστρατείου, το νησί της οικογένειας στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και κοντά στην Ίσο Ύμβρο. Ευρίσκεται η νήσος Λίμνος, γνωστό νησί διότι εκεί υπάρχει το αρχηγείο του ΝΑΤΟ, η μεγαλύτερη πόλη της Λίμνου είναι η Μυρίνα, η οποία έχει μεγάλη ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, είναι τουριστική πόλη. Επίσης, άλλη μεγάλη πόλη της Λίμνου είναι ο Μούδρος. Είναι λιμάνι γι' αυτό. Τώρα, από τη Λίμνο, ταξιδεύοντας προς νότον και σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων, θα συναντήσουμε ένα μικρό νησάκι το νησί του Αγίου Ευστρατείου. Πολύ γνωστό νησί διότι όπως ξέρουμε παλαιότερα σε αυτό το νησί έστελναν τους κομμουνιστάς εξορίστους. Σε αυτό λοιπόν το νησί γεννήθηκε ο πατέρας μου και η οικογένειά του. Όταν έφτασα στο νησί του Αγίου Ευστρατείου, από ένα βιβλίο που μου δώρησε ο κοινοτάρχης του χωριού, θα δούμε μερικά φωτογραφικά ίχνη από ένα ερασιτέχνη φωτογράφο, τον Βασίλη Μανικάκη, ο οποίος ήταν γνήσιος αγιοστρατήτης. Εδώ τον βλέπουμε στη φωτογραφία. Γεννήθηκε στον Άγιο Ευστράτιο το 1907. Ο οποίος Μανικάκης είχε σχέση με την οικογένεια Βέργου. Η οικογένεια του Βασίλη Μανικάκη δεν αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Ο πατέρας του, Γιώργος, είχε ήδη μεταναστεύσει μια φορά στην Αλεξάνδρεια, όπου είχαν πάει και οι δύο αδερφοί του. Οι θείες του παντρεύτηκαν στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, όπου και παρέμειναν ως την καταστροφή του 1922. Η εμπειρία της μετανάστευσης αποτελούσε κάτι σαν θητεία για τον περισσότερο ανδρικό πληθυσμό του νησιού και ο Βασίλης Μανικάκης σε ηλικία 17 χρονών το 1924 πήγε να εργαστεί στην Κρήτη σαν μαθητευόμενος φούρναρης πλάι στον αγιοστρατήτη συγχωριανό του Βέργο, που ήταν ήδη εγκατεστημένος από χρόνια στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο πατέρας Γεώργιος Μανικάκης αγόρασε την περιουσία του Βέργου στο νησί και μη μπορώντας να ξεπληρώσει το ποσό, έστειλε σαν αντάλλαγμα
το γιο του Βασίλη να εργαστεί ένα χρονικό διάστημα στο φούρνο του άλλου ώστε να πατσίσουν. Επέστρεψε για λίγο στον Άγιο Στράτη και πραγματοποίησε ένα δεύτερο ταξίδι στην Κρήτη, όπου και παρέμενε έως ότου ο πατέρας του μετά από ένα ατύχημα με δυναμίτη έχασε το χέρι του και δεν μπορούσε πια να εργάζεται. Ο Βασίλης Μανικάκης αναγκάστηκε να επιστρέψει στο νησί για να συνδράμει στην οικογένειά του. Όπως βλέπουμε, ο Βασίλης Μανικάκης, ο ερασιτέχνης φωτογράφος, ο οποίος έκανε πάρα πολλά επαγγέλματα, εδώ είναι με τη σύζυγό του, είχε σχέση με την οικογένεια του Κωνσταντίνου Βέργου. Αυτές λοιπόν οι φωτογραφίες του θα μας δείξουν ορισμένα πράγματα από την παλαιά ζωή στο νησί του Αγίου Ευστρατείου για να πάρουμε μια ιδέα. Εδώ στην εικόνα αυτή βλέπουμε μια γενική άποψη του Αγίου Ευστρατείου με τον οικισμό στο βάθος. Και εδώ στην εικόνα βλέπουμε το πλοίο της γραμμής που ερχόταν κάθε 15 μέρες, το Ιόνιον. Η φορτοεκφόρτωση των επιβατών και των εμπορευμάτων γινόταν δυστυχώς λόγω ελλείψεως λιμένος, γινόταν με τις βάρκες. Εδώ βλέπουμε τον οικισμό όπως ήταν πριν παλαιότερα, τα σπίτια πολύ πυκνοκατοικημένα, στενά πολύ δρομάκια, ένα μέτρο, 1,5 μέτρο το μεγαλύτερο. Από αυτά τα σπίτια πολλά είναι εγκαταλελειμμένα, διότι οι κάτοικοι λόγω των δυσμενών συνθήκων διαβίωσης στο νησί αυτό έφευγαν από το νησί και ζητούσαν την τύχη τους κάπου αλλού. Πολλοί μετανάστευσαν προς την Αλεξάνδρεια, στο Κονγκό, στην Αυστραλία και σε άλλα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, όπως και ο παππούς μας, ο Κωνσταντίνος Βέργος, πήρε την οικογένειά του, ήρθε στο Ηράκλειο και άνοιξε αυτό το γνωστό φούρνο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εδώ βλέπουμε μία άλλη άποψη του οικισμού με τα καραβάκια τα αραγμένα, τα ψαροκάικα. Όταν υπήρχε φουρτούνα ήταν αναγκασμένοι να τα βγάλουν στη στεριά. Και εδώ βλέπουμε τον ψαράδικο πληθυσμό στις βάρκες για την προετοιμασία να πάνε στο ψάρεμα. Μουσική.
Εδώ σε αυτή την εικόνα δεξιά μας το τριώροφο είναι το σπίτι της οικογένειας του Κωνσταντίνου Βέργου, είναι το σπίτι που γεννήθηκε ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου. Σε περίπτωση κακοκαιρίας, όπως εδώ στην εικόνα, το νησί ήταν τελείως απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είχε ούτε μία επικοινωνία. Εάν συνέβαινε κάτι ή κάποιος να αρρωστήσει και χρειαζόταν να τον μεταφέρουν στο νησί, ήταν τελείως αδύνατον. Ήτανε αναγκασμένος να υποστεί τις συνέπειες της ασθένειάς του και πολλές φορές να φτάσει και μέχρι το θάνατο. Εδώ στο νησί βλέπουμε τους ψαράδες να μαζεύουν τα δίχτυα, διότι κάθε μέρα μετά από το ψάρεμα ήταν αναγκασμένοι να τα ξαπλώσουν στην άμμο. Ήταν κατασκευασμένα τότε από βαμβάκι, να στεγνώσουν, να τα επισκευάσουν και να τα ξαναβάλουν πάλι στις βάρκες. Μία επίπονη εργασία, σήμερα όμως αυτό δεν γίνεται, διότι όπως ξέρουμε τα δίχτυα είναι κατασκευασμένα από συνθετικό υλικό. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός του νησιού του Αγίου Ευστρατείου ήταν ψαράδες και ακόμα σήμερα. Εδώ βλέπουμε τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να φύγουν με διάφορα εντομοκτώνα και άλλα υλικά για να καταπολεμήσουν την επιδρομή ακρίδων, η οποία επιδρομή είχε καταστρέψει πολλές φορές το νησί. Και εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπουμε ότι σε περίπτωση κακοκαιρίας έπρεπε να βγάλουν έξω τις βάρκες. Σε αυτή την εικόνα οι ψαράδες είχαν καλή ψαριά, έπιασαν στα παραγάδια ένα μεγάλο σκυλόψαρο και το επιδεικνύουν με καμάρι. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε με πόση μεγάλη δυσκολία οι κάτοικοι του Αγίου Ευστρατείου έπρεπε όταν ερχόταν το καράβι της γραμμής να πάνε με τις βάρκες στο καράβι για να πάρουν τους επιβάτες με κίνδυνο της ζωής τους. Στο βάθος πάλι το πλοίο Ιόνιον. Και εδώ επιστρέφοντας από το καράβι οι κάτοικοι από τη ξηρά περιμένουν με αγωνία μέχρι ότι η βάρκα φτάσει έξω στη στεριά.
άλλο ένα καράβι της γραμμής, το Γεώργιος Φι, το οποίο και αυτό πήγαινε πότε-πότε στον Άγιο Ευστράτιο, και αυτή η εικόνα μιλάει μόνη της. Ας δούμε τι συμβαίνει εδώ. Έτοιμη βάρκα να ποδογυρίσει και η άλλη βάρκα είναι έτοιμη να δώσουν χείρα βοηθείας εάν συνέβαινε τίποτα. Εκτός όμως από τους ψαράδες, υπήρχε και αγροτική ζωή στο νησί του Αγίου Ευστρατίου. Με τα βόδια όργωναν τη γη και έσπερναν εσπεριδοειδή και όσπρια. Ήταν πολύ φημισμένα τα κουκιά του Αγίου Ευστρατίου και η φάβα. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν το όργωμα της γης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως χρησιμοποιούσαν και τις καπάνες. Την εποχή του Θέρους οι κοπέλες με τα δρεπάνια, εδώ είναι ο Μανικάκης στη μέση, το αλόνι με τις τιμονιές, όλη αυτή η διαδικασία για να εξοικονομήσουν το ψωμί τους. Εκτός όμως υπήρχαν και αμπελώνες, όπου έβγαζαν επιτραπέζια στα φύλλα, έφτιαχναν κρασί και πολύ φημισμένο ούζο. Εδώ βλέπουμε την εποχή του τρίγου.
Υπήρχε και κτηνοτροφία και εδώ βλέπουμε το άρμεγμα της κατσίκας. Επειδή όμως οι περιοχές του Αγίου Ευστρατείου ήταν πολύ δύσβατες, οι κάτοικοι πήγαιναν στους αγρούς δια θαλάσσης. Εδώ βλέπουμε να επιστρέφουν από τους αγρούς δια θαλάσσης. Στα διαλύματα της δουλειάς υπήρχε λίγη διασκέδαση, όπως βλέπουμε εδώ με τη λύρα, η οποία μοιάζει και με τη λύρα της Κρήτης. Ακόμα και λίγο χορός με το λιράρι αυτής της εποχής, το Γκέκα. Αυτές τις φωτογραφίες μας δίνουν την ευκαιρία να δούμε λίγα από τη ζωή των περασμένων ετών του Αγίου Ευστρατείου. Εδώ βλέπουμε τον κουρέα του χωριού. Και στην εικόνα αυτή βλέπουμε μια μεγάλη φυσιογνωμία του Αγίου Ευστρατείου. Δεν του φαίνεται. Αλλά ας διαβάσουμε. Ο γλύπτης Οδυσσίας Σπυρδονίδης. Εδώ στο νησί οι κοπέλες μαθαίνουν τη ραπτική τέχνη. Υπήρχε και η σχολή Singer, όπου πήγαιναν οι κοπέλες και μάθαιναν το κέντημα. Εδώ βλέπουμε στην εικόνα μία υπαίθρια βιτρίνα ενός καταστήματος με το εμπόρευμα
μπορούσες να βρεις οτιδήποτε θέλεις. Αρκεί να έχεις χρήματα. Εκτός από τα πολλά επαγγέλματα που έκανε ο Βασίλης Μανικάκης, εδώ τον βλέπουμε στην εικόνα να κάνει και το επάγγελμα του ασυρματιστή του χωριού. Με αυτό το παμπάλαιο μηχάνημα γινόταν η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο μέσον για να επικοινωνήσει ο Άγιος Ευστράτιος με τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ είναι μια δύναμη χωροφυλακής η οποία είχε σκοπό να επιτηρεί τους κομμουνιστές εξορίστους του Αγίου Ευστρατείου.